Και ποιοι είναι οι στόχοι του σε αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός που έρχεται, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Καλό μεσημέρι, Παύλο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές. Σκεφτόμουν από το πρωί, συνήθως οι συνεντεύξεις που παραχωρείς είναι το τι περί αθλητικού, οι στόχοι, η προετοιμασία και όλα αυτά. Σαφώς είναι το αντικείμενό σου αυτό. Αλλά θα ήθελα λίγο να δούμε λίγο και την άλλη πλευρά του Παύλου του Κοντίδη. Δηλαδή, όλα αυτά που κάνεις τόσα χρόνια, από 9 χρονών είσαι στη θάλασσα, σωστό? Ακριβώς, 20 χρόνια. Λοιπόν, 20 χρόνια μες στη θάλασσα. Προσωπικά σε σένα, τι έχει κοστίσει? Σε έχει απομακρύνει από φίλους, σε έχει απομακρύνει από την πόλη σου, σε έχει απομακρύνει από κάποια άλλα πράγματα, αλλά σε έχει φέρει και επιτυχίες? Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη κοστίσει. Εντός εισαγωγικών. Γιατί ακούγεται αρνητικό. Είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος αν θέλει να βαδίσει προς αυτόν τον δρόμο του πρωταθλητισμού. Και επειδή είναι κάτι που κάνω που αγαπώ και με χαροποιεί, δεν το νιώθω ότι είναι κάτι που κοστίζει, δεν το νιώθω να είναι κάτι αρνητικό. Αλλά επειδή αντιλαμβάνομαι τη ρωτά, σίγουρα πολλές μέρες μακριά από την Κύπρο, μακριά από αγαπημένα πρόσωπα, οικογένεια, φίλους. Επιπονές προπονήσεις πολλές ώρες, αλλά είναι αυτό που αγαπάς, είναι η δουλειά σου, το κάνεις, πλέον δεν το κάνω μόνο για μένα, το ξέρω ότι το κάνω και για όλη μου την ομάδα, αλλά και για όλους τους συμπατριώτες μου. Είναι πάρα πολλά τα ενθαρρυντικά μηνύματα που παίρνω από όλο τον κόσμο και τους ευχαριστώ θερμά για αυτό. Και δεν μπορώ παρά να συνεχίσω, μπαίνουμε και Ολυμπιακή χρονιά. Σωστό. 10 μήνες αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα τα δώσω όλα να ετοιμαστώ όσο κατάλληλα μπορώ και να πάω στους αγώνες να δώσω το 100%. Διαβάζα σε μια συνέντευξή σου που την παραχώρησες πριν, αν δεν κάνω λάθος, 1-2 χρόνια, ότι όταν ήσουν μικρός και είχες ήδη ξεκινήσει την επαφή σου, όταν οι γονείς σου πηγαίναν διακοπές, εσύ έλεγες: εγώ δεν θα έρθω. Εγώ θα μείνω εδώ να κάνω προπονήσεις. Ακριβώς, γιατί τους καλοκαιρινούς μήνες δεν είχαμε το σχολείο τότε. Άρα ήταν περισσότερες οι ώρες που θα μπορούσα να κάνουμε ιστιοπλοεία. Και για μένα οι διακοπές ήταν να μπορώ να είμαι 4, 5 και 6 ώρες μέσα στο νερό και να κάνω προπόνηση. Αυτό ήταν που μου έδινε χαρά, αυτό ήταν που με ικανοποιούσε. Έτσι, όπως ακριβώς τα είπες, πολλές φορές προσπαθούσε η μητέρα μου να οργανώσει οικογενειακές διακοπές και εγώ έλεγα: ξέρεις, δεν θα έρθω. Ναι. Και πόσο μάλλον να τα ακούει από το μικρό της οικογένειας, που συνήθως είναι οι μεγαλύτεροι που, σωστό, που θα πούνε ότι δεν θα έρθω. Τώρα. Από τέλος του μήνα μπαίνεις σε Ολυμπιακή χρονιά, δηλαδή σε full προετοιμασία. Φεύγεις Κροατία για ένα μήνα. Ακριβώς. Θα κάνεις την προετοιμασία σου εκεί, θα επιστρέψεις, στη συνέχεια θα επιστρέψεις Κροατία και μετά Μάλτα. Σωστό? Ακριβώς όπως τα λες. Ήδη μπήκαμε σε ρυθμούς προπόνησης, ήδη ξεκίνησα γυμναστική εντατικά. Είναι και το introduction αυτή την περίοδο, αλλά όπως τα είπες, 25 του μήνα πάω στην Κροατία μέχρι 26 Οκτωβρίου. Για full προετοιμασία. Ξανά Κροατία τον Νοέμβριο και μετά έχουμε επιλέξει τη Μάλτα για 2 προπονητικά camps. Και ο λόγος είναι επειδή επικρατούν δυνατοί άνεμοι και έχει και ψηλό κυματισμό, που κάτι που αναμένεται να βρούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι σου δίνει την ευκαιρία να ετοιμαστείς και στην τεχνική. Και μετά το πρώτο μεγάλο ραντεβού για το 20 είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Φεβρουάριο στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη. Θα ήθελα να ρωτήσω λίγο για το Παγκόσμιο, γιατί υπάρχει μια εντύπωση, δεν ξέρω αν είναι σωστή ή λαθασμένη, ότι πιο δύσκολο είναι να κατακτήσεις παγκόσμιο μετάλλιο παρά Ολυμπιακό. Είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό για τον λόγο ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι κάθε 4 χρόνια. Η πίεση που έχεις και είναι από τον κόσμο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι υψηλότερη. Οι αθλητές που έχει ανταγωνιστείς είναι λιγότεροι. Γι' αυτό κάποιοι λένε ότι το παγκόσμιο είναι πιο δύσκολο, γιατί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα θα πρέπει να περάσεις 3-4 Αυστραλούς, πρέπει να περάσεις 3-4 Νεοζηλανδούς που είναι πιο δύσκολο σε σχέση με να περάσει μόνο ένα. Γιατί στους Ολυμπιακούς, στην ιστιοπλοεία, σε κάθε κατηγορία λαμβάνει μέρος ένας αθλητής από κάθε χώρα. Σε τέτοιου είδους περίοδο, Παύλο, όπως είναι η περίοδος προετοιμασίας για Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Παύλος ο Κοντίδης πώς είναι? Δηλαδή, το πρόγραμμά του πώς είναι? Ξεκινά το πρωί, προσέχει τα πάντα, ακόμα διατροφή, ακόμα τι ώρα κοιμάται, πώς ξεκουράζεται, πώς είναι ο Παύλος? Ακριβώς, το πρόγραμμα δεν αλλάζει επί την Ολυμπιακή χρονιά. Όχι, αυτό το πρόγραμμα το ακολουθώ τώρα πάνω από μια δεκαετία. Ξυπνάς, θα κάνεις προπόνηση, θα κάνεις 2-3 προπονήσεις, θα προσέξεις τη διατροφή σου, την αποκατάσταση σου, τις διατάσεις σου, γιατί όλα είναι τα κομμάτια του puzzle που είναι αναγκαία να μπουν με τον σωστό τρόπο για να βγει η εικόνα που προσδοκεί κάποιος. Και όταν είσαι στους αγώνες,
Κατά τη διάρκεια των αγώνων. Είσαι εσύ, το σκάφος σου, ο άνεμος και το νερό. Εκείνη την ώρα, τι συναισθήματα υπάρχουν, τι νιώθει, τι περνάει από το μυαλό σου. Ή είσαι focus μόνο, στόχο να τερματίσω. Πρέπει να είσαι focus, δεν πρέπει να αφήσεις. 100%, ναι. Δεν μπορείς να αφήσεις άλλες σκέψεις να σε επιβάλλουν. Έχει πάρα πολλά στοιχεία που πρέπει να ελέγξεις, τους αντιπάλους σου, τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες αλλάζουν συνεχώς. Mm-hmm. Τα σύννεφα, πολλές φορές τα σύννεφα από πίσω σου είναι αυτά που θα σου δείξουν τι θα γίνει με τον καιρό. Μάλιστα. Άρα εδώ μιλάμε για μετεωρολογικά skills που είναι αναγκαίο να έχει κάποιος. Και έτσι δεν έχεις περιθώρια από δεύτερες, τρίτες σκέψεις εκτός αγώνα. Αλλά σίγουρα υπάρχει και αδρεναλίνη, υπάρχει κάποιες φορές λίγο άγχος, εξαρτάται από τον αγώνα. Και όλα αυτά είναι αυτά που μας αρέσει, γιατί μας αρέσει ο ανταγωνισμός και αυτό είμαστε. Και αυτό το κάνουμε συνεχώς. Πάντως, πριν έρθει το πρώτο μετάλλιο, γενικά ω Παύλος Κοντίδης, δεν ήταν εύκολη και η πορεία σου. Δεν εννοώ από την αγωνιστική πλευρά. Από την άποψη και της προετοιμασίας και των στηριγμάτων και των βοηθημάτων από το κράτος, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, έτσι. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, δεν τα βάλα ποτέ κάτω και είναι γιατί είχα ένα δυνατό όνειρο. Και είναι αυτό που συμβουλεύω και τα νέα παιδιά αλλά και όλο τον κόσμο, ότι όταν έχεις το όνειρο, όσες φορές και αν πέσεις κάτω, θα βρεις τη δύναμη λόγω αυτού του όνειρου να ξανασηκωστείς. Και έτσι είναι ο πρωταθλητισμός. Έτσι είναι η ζωή ενός πρωταθλητή. Στιγμές που είναι δύσκολες είναι πολύ περισσότερες από τις επιτυχίες. Επίσης, κάπου διάβασα ότι μετά τις επιτυχίες και πριν από τους Ολυμπιακούς στο Ρίο, βοήθησες αθλητές, Κύπριους αθλητές, με μια χορηγία που πήρες εσύ, αντί να τη χρησιμοποιείς εσύ, τη μοίρασες σε κάποιους άλλους αθλητές. Εντάξει. Που δείχνει εκεί και λίγο και το ποιος άνθρωπος, τι άνθρωπος είναι ο Παύλος ο Κοντίδης, σωστό. Αυτό που λες έρχεται να συνδεθεί με αυτό που ανακοινώσαμε σήμερα και πρώτα θέλω να μιλήσω γι' αυτό λίγο αυτό και ύστερα θα πούμε να πάμε πίσω. Αποτελεί μια πρωτοβουλία αθλητικής ευθύνης δικιά σου. Επιχορηγείς με κάποια δεδομένα νεαρούς αθλητές και τα κριτήρια είναι να έχουν γεννηθεί μετά την 1η-1η του 1990, να κατέχουν την Κυπριακή υπηκότητα φυσικά, να έχουν βάσιμες ελπίδες πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και να μην είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα του ΚΟΑ σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό υψηλής επίδοσης. Σωστό. Περισσότερα από αλφα κατηγορία. Ναι, γιατί ναι, αν είναι στη Β ή στη Γ, τότε μπορούν να διεκδικήσουν. Σωστό. Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή. Στην ουσία, σήμερα αυτό, όπως τα είπες ακριβώς, ανακοινώσαμε μια ενέργεια αθλητικής ευθύνης με ονομασία Towards Tokyo. Και σκοπό έχει να μεγαλώσει την Ολυμπιακή μας ομάδα στην ουσία. Mm-hmm. Γιατί ήταν κάτι που είχα ένα όνειρο από μικρό παιδί. Είναι κάτι που το βίωσα και εγώ και ξέρω πόσο σημαντικό είναι η οικονομική στήριξη σε τέτοιο στάδιο της καριέρας κάποιου που διεκδικεί πρόκριση, είτε έχει πάρει την πρόκριση και είναι νέος στο χώρο. Και έτσι σκεφτήκαμε και την ομάδα μου. Λανσάραμε αυτά τα τρία προϊόντα που βλέπετε εδώ. Είναι το καπελάκι. Είναι η φανέλα. Αυτή η φανέλα. Έχει και τους χορηγούς, έχει και το PK Team hashtag από πίσω. Πολύ ωραίο. Και τον μπλουζάκι που φοράω. Το φοράς. Και όλα τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις θα πάνε στους αθλητές. Μάλιστα. Ευελπιστούμε να μαζέψουμε γύρω στις 10.000 ευρώ, αν όλα πάνε καλά και είμαι σίγουρος ότι θα πάνε. Έτσι, ανάλογα και με τις αιτήσεις που θα έχουμε, θα επιλέξουμε ένα αριθμό αθλητών και τηρούν τα κριτήρια και θα τους βοηθήσουμε. Και πώς θα τους βοηθήσουμε, θα πούν τι ανάγκες έχουν. Mm-hmm. Και θα τις εκπληρώσουμε. Είτε αυτό είναι αεροπορικό εισιτήριο, άρα ο αθλητής θα έρθει για να πει: εγώ χρειάζομαι να πάω στο Λονδίνο από την τάδε μέρα μέχρι την τάδε για να λάβω μέρος σε αυτόν τον αγώνα. Τότε εμείς, σαν ομάδα, θα του αγοράσουμε το εισιτήριο, θα του στείλουμε το εισιτήριο στο email του και έχει το εισιτήριο. Άρα, εκτός από πολύ οικονομική βοήθεια, θα έχει βοηθηθεί κιόλας ότι έχει κλειστεί το εισιτήριο και όλα αυτά. Πάρα πολύ σημαντική βοήθεια είναι αυτό. Και δείχνεις κιόλας ότι εκτός από ένας αθλητής υψηλού επίπεδου, που αποτελείς και πρότυπο για τα αθλητικά σου επιτεύγματα, φέρνεις και ένα άλλο τώρα, μια άλλη πτυχή του εαυτού σου προς τα έξω, ότι βοηθάς και στηρίζεις και άλλους αθλητές. Ήταν κάτι που ξεκίνησε το 2013, γιατί στην ουσία ήρθε η ΟΠΑΠ, έκανε τότε μια ενέργεια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και μου έδωσε 30.000 και ήταν να επιλέξω εγώ πού να πάνε σε φιλανθρωπικό σκοπό. Και τότε εγώ επέλεξα να πάνε σε αθλητές φοιτητές, σαν αθλητικές υποτροφίες. Και έτσι διαμοίρασα σε 6 αθλητές και αθλήτριες από 5.000 ευρώ.
και τα ονόματα είναι γνωστά. Τότε είχα επιλέξει τον Μίλαν Ντράγκοβιτς, που πολλοί δεν τον ήξεραν καν και ευελπιστούσαν ότι μπορεί να πιάσει πρόκριση στους Ολυμπιακούς και τα κατάφερε. Απόστολος Παρέλης, που ήταν ήδη επιτυχημένος αθλητής. Σωστό. Η Λεωνιδία Καλένου, η οποία πάλι ήταν και αυτή, δεν την ήξεραν πολύ. Αυτοί οι τρεις αθλητές πήγαν στους Ολυμπιακούς, οι άλλοι τρεις δεν τα καταφέραν. Ήταν ο Κωνσταντίνος ο Κρασάς, ο οποίος είχε πολλούς τραυματισμούς. Ο Μιχάλης ο Μαλεκτής στην Ιστιοπλέα που δεν κατάφερε να περάσει τον Ανδρέα, που είναι μεγαλύτερος του και είχε πάει ο Ανδρέας. Και ο Μάριος ο Σοβοκλέος που είναι σκοπευτής στο τραπ. Και αυτοί ήταν οι έξι αθλητές που επωφελήθηκαν από αυτήν την έργεια και τους βοήθησα με την προετοιμασία τους. Και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος που είδα ότι το 50% στην ουσία κατάφερε να πάει στους Ολυμπιακούς. Και αυτή η ενέργεια, αυτόν τον σκοπό έχει, να μεγαλώσει την Ολυμπιακή μας ομάδα. Πάντως, έξω την ώρα που σε περιμέναμε για να έρθεις, κάναμε και μια συζήτηση. Ένας αθλητής του επίπεδου του δικού σου. Υψηλός πρωταθλητισμός. Έτσι. Τώρα είσαι 29. Ναι. Μέχρι πού, ηλικιακά, μέχρι πού μπορεί να, πόσο μπορεί να είναι σε τέτοιο πολύ ψηλό επίπεδο. Κοίτα, στην κατηγορία laser συνήθως στα μέσα όρο που σταματάνε είναι γύρω στα 35-36. Κάποιοι νωρίτερα, κάποιοι αργότερα. Έχουμε το παράδειγμα του Βραζιλιάνου τώρα που προσπαθεί να πάει την 7η του Ολυμπιάδα. Μάλιστα. Θα είναι 47-48 χρονών. Αυτός ήταν από τα είδωλα μου όταν μεγάλωνα. Έχει 5 Ολυμπιάδα. Και είσαστε τώρα μαζί στο. Και τώρα ήταν και στους Ολυμπιακούς του Ριό που ήρθε τετάρτος. Αλλά εντάξει, ίσως να το έχει πάρει λίγο να το παρατραβήσει, αλλά άμα ο ίδιος νιώθει καλά, τότε γιατί όχι. Και είναι μεγάλη μας τιμή να τον έχουμε αντίπαλο μέσα στις θάλασσες. Το λοιπόν, Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλή προετοιμασία, να είσαι υγιέστατος, να πας Τόκιο και να μας κάνεις πάλι όπως μας κάνεις εσύ. Σας ευχαριστώ και πριν κλείσουμε να πω ότι τα προϊόντα μπορεί να τα βρει ο κόσμος στο pksailingshop.com. Μπορεί να βάλει τις παραγγελίες του μέσα από το διαδίκτυο. Και πληροφορίες για τους αθλητές και όλοι οι κανονισμοί και οι φόρμες για αίτηση είναι στη σελίδα μου pavloskontidis.com. Μπορούν να μπουν να κατεβάσουν τις φόρμες, να τις σημειώσουν. Μέχρι τις 16 Οκτωβρίου πρέπει να τις έχουν στείλει τις αιτήσεις τους και μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα ανακοινώσουμε ποιοι αθλητές θα επωφεληθούν από αυτή την ενέργεια. Μάλιστα.